θεωρώ ότι μία από τις πιο ψύχρεμες φωνές στην παράθεση των γεγονότων και την ανάλυση των προεκτάσεων τους είναι ο αρθρογράφος, δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος. Κύριε Καπόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Καπόπουλε, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω για αυτό το, που το λέει πολλοί κόσμος εδώ, αυτό το παγκόσμιο μούδιασμα ουδής στους πολίτες εννοώ. Έχει την ερμηνεία του κύριε Σαχίνη. Για να σας ακούσω. Έχουμε κλείσει 10 χρόνια παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και σκληρής λιτότητας κυρίως στην Ευρώπη. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση, έχουμε έρθει σε ένα επίπεδο όπου δεν υπάρχουν αντίπαλα οράματα για τη διαχείριση του κόσμου, αλλά μόνο σκέτα, γυμνά κοινικά συμφέροντα. Και τρίτη διαπίστωση, το αυτονόητο, 2 χρόνια πανδημίας περιοριστικών πολιτικών για τις ελευθερίες των πολιτών και εκτάκτων μέτρων, όλοι αυτοί οι τρεις παράγοντες μαζί έχουν συντελέσει στον άνεμο διασμένη παγκόσμια κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη πιστεύετε ότι είναι, και μένω λίγο σε αυτό γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο, είναι έτσι περαιτέρω υπό την έννοια, θα το πω έτσι πολύ ομά, ότι είχε καλομάθει σε μια ηρεμία ο κόσμος με τα προβλήματα τα βάρβαρα τα οικονομικά όπως είπατε? Προσέχτε, αυτή η ηρεμία εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη το 1945 με τη συνθήκη της Γιάλτας, την οποία την καταργιόντουσαν όλοι για 50 χρόνια. Η συνθήκη της Γιάλτας, που ήταν βέβαια σε βάρος των λαών της Ανατολικής Ευρώπης, διότι εκεί υπήρχαν αυταρχικά καθεστώτα, εξασφάλισε την ηρεμία, διότι υπήρχε σαφή διαχωριστική γραμμή, ήξερε ο καθένας ποια είναι η ζώνη επιρροή του και ήξερε ο ένας ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του άλλου. Εδώ αποδεικνύεται ότι 30 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταλάβει ποια είναι η κόκκινη γραμμή της Ρωσίας, αλλά ούτε και η Ρωσία είχε καταλάβει ποια είναι η κόκκινη γραμμή της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτείων. Ερχόμαστε στο σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι τα μεγάλα, τα μείζωνο σημασίας γεγονότα τα παρακολουθείτε χρόνια τώρα. Εσείς έχετε καταλάβει, με βάση την κίνηση σε στρατιωτικό πεδίο, ποια είναι η στρατηγική στόχευση της εισβολής της Ρωσίας του Πούτιν? Να καταλάβει όλη την Ουκρανία και να εγκαταστήσει μια φιλική προς αυτόν κυβέρνηση στο Κίεβο. Άρα το αφήγημα περί προστασίας των ανατολικών επαρχιών έχει φύγει από το κάδρο. Μα εννοείται, όταν έχεις υποστεί τέτοιο κόστος, τέτοιες πρωτοφανείς στην ιστορία κυρώσεις που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, αυτό είναι ένα άλλο ερωτηματικό, είμαστε στην κύριε Σαχίνη στη λογική ότι ο βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή. Δηλαδή, αφού έχουν εξαντληθεί όλα όσα μπορούσε να υποστεί η Ρωσία από διεθνή πίεση, τότε δεν έχει κανένα λόγο παρά να επιδιώξει να επιβάλλει την ολοκληρωτική του λύση. Προσέχτε, πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί, το τι θα συμβεί στις διαπραγματεύσεις ή το πεζίριο της μάχης στην Ουκρανία. Εδώ η Γερμανία άλλαξε την εθνική της στρατηγική. Δεν αντιστρέφονται εύκολα. Ο νέος ψυχρός πόλεμος θα είναι πολύ χειρότερος και τρομακτικός από τον παλιό. Θα έχει θερμά επεισόδια. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με θερμά επεισόδια στα σύνορα Ουκρανίας, υπορωσική κατοχή και Πολωνίας και ίσως και Ρουμανίας. Έχουν ανοίξει οι ασκοί του αιώλου. Μιας και αναφερθήκατε στη Γερμανία, μου έρχεται ένα ερώτημα από το φίλο το Βασίλη. Σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον εκλεκτό κύριο Καπόπουλο που το γνωρίζει ίσως όσο ελάχιστη. Η συνθήκη παράδοση του 45 της Γερμανίας επιτρέπει τον επανεξοπλισμό της? Δεν έχει γίνει. Όταν παραδόθηκε η Γερμανία το 1945 και διαιρέθηκε σε 4 ζώνες κατοχής, δεν υπεγράφει ποτέ συνθήκη ειρήνης. Άρα δεν υπάρχει δέσμευση. Υπήρχε ρητή δέσμευση μεταξύ των 4 νικητών. Το 1955 οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να πείσουν τη Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να δεχτεί τον επανεξοπλισμό της Δυτικής Γερμανίας. Για μισό περίπου αιώνα η Δυτική Γερμανία ήταν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμβατικά όπλα. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, επειδή δεν είχε αντίπαλο η Γερμανία και επειδή είχε προσχωρήσει στη θρησκεία των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, δεν ήθελε να ξοδεύει λεφτά για την αμυνά της. Θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι τα μαχητικά αεροπλάνα που είναι σε πρώτη γραμμή ετοιμότητα στη Γερμανία είναι 30-40, τα θωρακισμένα καμιά τρακοσαριά. Δηλαδή μπροστά στη σημερινή Γερμανία εμείς είμαστε υπερδύναμοι με τους εξοπλισμούς που έχουμε. Λοιπόν, η Γερμανία αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι των εξοπλισμών για τον πολύ απλό λόγο ότι προεξοφλεί ότι θα έχουμε μια μακρά περίοδο ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης και αν δεν έχεις το βάρος της συμμετοχής με εξοπλισμού σε αυτό το παιχνίδι,
Δεν μετράει η γνώμη σου. Θα κινδύνευε η Γερμανία να δει τη Γαλλία να αναδεικνύεται σε προνομιακό συνομιλητή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και τα 100 δις για την άμυνα, με ένα μεγάλο ερωτηματικό, αν θα μπορεί η Γερμανία να συνεχίσει να επιβάλλει δημοσιονομική λιτότητα την ώρα που η ίδια θα την παραβιάζει αναγκαστικά για να αποκτήσει στρατό. Μιας και το αναφέρατε, μήπως εδώ έχουμε την πλήρη αποκάλυψη, το είπατε εσείς για ποιους λόγους προχωράει η Γερμανία, τους εξηγείτε, αλλά μήπως έχουμε και την πλήρη πιστοποίηση τελικά ότι η επίκληση στο διεθνές δίκαιο είναι κουρελόχαρτο, ώρα τι συνέβη με την εισβολή στην Ουκρανία, αν δεν εδράζεται ταυτόχρονα και σε μια ισχύ εμπέδωση αυτού του δικαίου. Τα έχουν πει, το πολύ σωστά το λέτε, το έχει πει ο Θουκυδίδης, είναι ο διάλογος των Αθηναίων με τους κατοίκους της Μήλου. Που τους λένε τελεσυγραφικά, αν δεν αλλάξετε στρατόπεδο, αν δεν αφήσετε τη Σπάρτη, θα κάψουμε τη Μήλο, θα πάρουμε τις γυναίκες και τα παιδιά σκλάβους και εσάς θα σας σκοτώσουμε. Απαντούν οι κάτοικοι της Μήλου ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και το ανταπαντούν οι Αθηναίοι ότι το δίκαιο ισχύει μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων. Είσαστε αδύνατος αντίπαλος, οπότε μην περιμένετε δίκαια συμπεριφορά. Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, καλημέρα από τη Γλασκόβη και καλημέρα λέει στον κύριο Καπόπουλο. Μήπως η Ρωσία κάνει ακριβώς αυτό που είχε πει ο Κίσιγκερ για την Ουκρανία το 2014. Ναι, βεβαίως. Ο Κίσιγκερ είχε μυαλό. Ο Κίσιγκερ προσέχτη, η διδακτορική του διατριβή είναι η αποκατάσταση της συνομιλίας, της ισορροπίας στην Ευρώπη μετά το συνέδριο της Βιέννης το 1815. Εκτός από πολιτικός, από υπουργός εξωτερικών και επικεφαλής Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι ένας άνθρωπος που παίζει στα δάχτυλα την ιστορία των διεθνών σχέσεων. Άρα θέλει να το ελέγξει απόλυτα ως δικό του ζωτικό χώρο, κύριε Καπόπουλε, την Ουκρανία, και θα σας πει κάποιος. Άρα ο κάθε ισχυρός θα εξαφανίζει τη χώρα που υπάρχει, θεωρεί. Υπάρχει μια ιδιομορφία. Ναι. Η ιδιομορφία είναι ότι η Ουκρανία αποτελεί μια ειδική περίπτωση, χωρίς αυτό προς Θεού να θεωρηθεί ότι ξεπλένει το πρωτοφανές αδίκημα που διέπραξε ο Πούτιν επιτιθέμενο σε μια κυρίαρχη χώρα αναγνωρισμένη μέλος του ΟΗΕ. Για πάρα πολύ καιρό η Ουκρανία δεν είχε σαφείς διαχωριστικές γραμμές με τη Ρωσία. Ουκράινα, ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη? Άκρο, Όχι, σημαίνει παραμεθόριος περιοχή. Μάλιστα. Πιανού παραμεθόριος περιοχή, δύο επαρχιών που μέχρι το 1917 ονομαζόταν η μία Μάλη Ρωσία, Μικρή Ρωσία, και η άλλη Νόβο Ρωσία, Νέα Ρωσία. Πώς απέκτησε αυτά τα εδάφη η Ρωσία? Όταν η Μεγάλη Εκατερίνη κήρυξε έναν από τους 13 ρωσοτουρκικούς πολέμους που συνοδεύουν τις πεταραγμένες σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Τζαρική Ρωσία και έδιωξε τους Τούρκους από τη βόρεια ακτή του Ευξήνου Πόντου και από την Κρυμαία. Η Κρυμαία το 1780 είχε 98% μουσουλμάνους και τουρκόφωνους κατοίκους. Είναι η ιστορία, τι διδάσκει, ότι η Ρωσία έγινε μεγάλη δύναμη με δύο κινήσεις. Την πρώτη ήταν ο πόλεμος του Βορρά με τη Σουηδία, όπου ο Μέγας Πέτρος απέκτησε πρόσβαση στη Βαλτική, και ο δεύτερος ήταν η κάθοδος της Μεγάλης Εκατερίνης προς Νότον, όπου άρχισε να καταραίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χωρίς τον Εύξηνο Πόντο και τη Βαλτική, η Ρωσία δεν είναι μεγάλη δύναμη. Αυτά δεν έχουν σχέση με ηθική και δίκαιο. Είναι όμως διδάγματα της ιστορίας που πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν δικαιολογούν την παρέμβαση, αλλά το δίλημα για τη Ρωσία, όχι μόνο για τον Πούτιν, για τον οποιονδήποτε, είτε Τσάρος λέγεται, είτε Στάλιν, είτε Λένιν, είναι υπαρξιακό. Πείτε μου, μιας και το θίξατε και θα έρθω στην πλευρά τη δυτική, στο εσωτερικό της Ρωσίας, με βάση τα πολύ σκληρά πρωτοφανή οικονομικά μέτρα, αυτό το ομολογούν όλοι, μπορεί να μην το έχουν τερματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική πλήρως, αλλά είναι πολύ σκληρά και φαίνεται ότι πάνε και σε νέα σκάλα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι σε πολιτικό πεδίο ή είναι πανίσχυρο στο εσωτερικό του? Θα το δούμε. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τι διδάσκει η ιστορική πείρα. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν κυρώσεις εναντίον κυρίαρχου κράτους στη σύγχρονη εποχή κατά της Ιταλίας του Μουσολίνη όταν εισέβαλε στην Αιθιοπία το 1935. Δεν αποδυναμώθηκε, αντίθετα συσπυρώθηκε ο κόσμος γύρω του στη λογική του πατριωτισμού. Οι κυρώσεις έχουν επιβληθεί εδώ και 30 χρόνια στο Ιράν. Δεν ανετράπει το καθεστώς και μάλλον βοηθήθηκε στο να αντισταθεί στην πίεση της κοινωνίας για εκδημοκρατισμό. Εκτός από τις κυρώσεις υπάρχει και άλλος τρόπος να πιέσεις την κοινή γνώμη όταν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση.
Οι Βρετανοί το 1941 υιοθέτησαν τους μαζικούς βομβαρδισμούς κατά του αμάχου πληθυσμού στη Γερμανία στη λογική του να προκαλέσουν εξέγερση της κοινωνίας για να πιέσουν τον Χίτλερ να τον ανατρέψουν. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Όταν πλήττεις με κυρώσεις ή με μαζικούς βομβαρδισμούς τον άμαχο πληθυσμό, δημιουργεί στα μετόπιστα την ψυχολογία πρώτης γραμμής. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει ένα ρεύμα αντιπολίτευσης στη Ρωσία, όχι αμεληταίο, το οποίο προϋπάρχει της κρίσης της Ουκρανίας και οφείλεται στην αυταρχική ημιδικτατορική εκτροπή του καθεστώτος εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Ο φίλος ο Μελέτης λέει: καλημέρα στον κύριο Καπόπουλο. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν οι ακροατές σήμερα, γιατί κύριε Καπόπουλο, εσάς πρέπει να ακούμε. Λέει: καλημέρα στον κύριο Καπόπουλο. Είπε πολύ ορθά ότι στους μεγάλους παίκτες ισχύως υπάρχει κινησμός και τα συμφέροντά τους. Όπως τα κρίνουν αυτοί. Το δίκαιο πάει παραπέρα αφού μπορούν να προβάλλουν ισχύ. Αναρωτιέμαι όμως, είναι αβάσιμοι οι φόβοι της υπόλοιπης Ευρώπης ότι αφού καταπιεί την Ουκρανία θα ζητήσει και κάτι άλλο που θα θεωρεί ζωτικό χώρο? Θα ζητήσει όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση πλην των Βαλτικών, και εκεί βάζω ένα ερωτηματικό, και θα ζητήσει λογικά, κοιτάξτε, υπάρχει η λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όταν προσπαθείς να εμποδίσεις κάτι που φοβάσαι, καμιά φορά αντί να το πας πιο πέρα, αντί να το ματαιώσεις, το επισπεύδεις. Το γεγονός ότι μια χώρα με την έκταση και το βάρος της Ρωσίας είχε μείνει εκτός από τις ρυθμίσεις ασφαλείας της Ευρώπης που συνομολογήθηκαν μετά τον ψυχρό πόλεμο, μας προανοίγει εδώ και 3 δεκαετίες ότι κάποτε θα τα βρούμε μπροστά μας. Τα βρήκαμε τώρα. Δεν είναι αβάσιμες. Κανείς στην διεθνή πολιτική, κύριε Σαχίνη, δεν υπολογίζει προθέσεις και δηλώσεις, υπολογίζει δυνατότητες. Όταν δίπλα σου έχεις μια κολοσιαία δύναμη η οποία δημιουργεί συσχετισμούς ισχύως και δεν υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλείας κοινά αποδεκτό από όλους, υπάρχει απειλή όποιες και να είναι οι σκέψεις ή οι προθέσεις της συγκεκριμένης χώρας. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η προβολή ισχύως και απειλή μπορεί να φτάσει μέχρι και στη χρήση πυρηνικών? Εάν η Ρωσία απειληθεί ότι θα χάσει οριστικά κάθε λόγο στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ότι θα χάσει τον Κάφκασο, την Κεντρική Ασία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία, θα παίξει με την απειλή σε πρώτη φάση χρησιμοποίησης των πυρηνικών όπλων. Δεν ξέρω που θα πάει παραπάνω. Πάντως σας λέω ότι είναι υπαρξιακή η κρίση της Ρωσίας. Είναι μόνο αυτό ή είναι ότι η Ρωσία αισθάνεται και γι' αυτό δράμα αυτό τον κοινικό τρόπο, σε αυτό που είπατε δηλαδή, ότι σε αυτή την αναγκαία, όπως τη βλέπει, ανακατανομή θέλει μερτικό από την πίτα? Δηλαδή είμαστε, θέλω να πω, θα μπορούσε με έναν τρόπο να κλείνει κοινικά, έτσι? Αυτό είναι η ισχύ. Το μάτι ότι δώστε μου αυτό για να κάτσω ήσυχα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό το κάνουν και μικρές ακόμα χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα. Το κάνει ο ημιπαρανοϊκός μικρός δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκούν, τον οποίο δεν τον διανοούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να του κάνουν ό,τι έκαναν στο Σαντάμ και στο Μιλόσεβιτς. Το κάνει το Πακιστάν που έχει πυρηνικά όπλα και έχει μια διχασμένη πολιτική, είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος των Αμερικανών στην περιοχή και ταυτοχρόνως η χώρα που φιλοξενούσε τον Μπιν Λάντεν στην αντίστοιχη εκάλη του Ισλαμαμπάντ. Βλέπετε ότι τη διαφορά κάνει να έχει πυρηνικά όπλων. Λέει Μαρία, κύριε Καπόπουλε, γιατί δεν είναι συμψηφισμός να αφαιρόμαστε στα πριν, όταν εισβολέας αυτή τη στιγμή είναι ο Πούτιν? Έχουμε καταδικάσει, ακούστε το ερώτημα, διαχρονικά παρεμβάσει των ΗΠΑ. Σήμερα ζούμε μια άλλη σκάλα. Είναι δυνατόν να αναφερόμαστε στα πριν τα οποία έχουμε καταδικάσει? Όχι, προσπαθούμε, καταδικάζουμε χωρίς περιστροφή και χωρίς κανέναν αστερίσκο την εισβολή στον 21ο αιώνα σε μια κυρίαρχη χώρα και τις οδομαχίες που θα γίνουν με θύμα τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό δεν το συζητάμε. Αν θέλουμε να καταλάβουμε σε κάθε όμως σύγκρουση γιατί φτάσαμε εκεί, το πρέπει βάθος, να δούμε προφανώς τι έγινε για να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι αυτόματη η διαδικασία, λέτε, ξυπνήσανε χθες το πρωί και δεν δικαιολογεί κανείς τον Πούτιν όταν λέει ότι έχει ευθύνες η Δύση στο πώς μεταχειρίστηκε τη μετακομμουνιστική Ρωσία. Για το σύστημα των ολιγαρχών δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Η Δύση θα μπορούσε να έχει πιέσει τη Ρωσία στην κατάλληλη στιγμή, ώστε η μετάβασή της από την κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία στην οικονομία της αγοράς να γίνει ήπια και σε συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας. Δεν το έκανε αυτό όταν μπορούσε να το κάνει. Όχι, έκανε πάρτι και αυτή στη Ρωσία, για να το θυμόμαστε. Όλοι έκαναν πάρτι. Βεβαίως. Πείτε μου τώρα, ας έρθουμε πρώτα στον αμερικανικό παράγοντα. Παρακολούθησα την ομιλία Biden στο Κογκρέσο.
είναι μια σκληρή και ταυτόχρονα θα έλεγε κανείς τομή ομιλία. Δηλαδή δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει, και γι' αυτό σας ρωτώ, έχουν αποφασίσει τι, να επιστρέψουν στην Ευρώπη ενώ είναι στραμμένοι προς τον Ειρηνικό. Έχουν επιστρέψει στην Ευρώπη. Ψυχρός πόλεμος με απειλή πολέμου και χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς, κύριε Σαχίνη, μας αρέσει δεν μας αρέσει, παρά κάτω από την προστατευτική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και με τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ μας η συζήτηση περί χειραφέτησης της Ευρώπης πάει περίπατο. Α, δεν το πιστεύετε ότι οι επανεξοπλισμοί θα φτιάξουν ένα γαλλογερμανικό άξονα που θα κάνει... Οι επανεξοπλισμοί θα δώσουν μια όθηση στην πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες θα συνεργαστούν. Είναι αυτό που αποκαλούμε κεϊνσιανό μιλιταρισμό, δηλαδή να αναθερμαίνεται η οικονομία από μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως ακριβώς έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Pearl Harbor το Δεκέμβριο του 1941. Αλλά... οι συνθήκες δεν προσφέρονται. Η στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει οποιοδήποτε πλέον άλλη διάθεση εισβολής σε ξένη χώρα της Ρωσίας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν ούτε η Γαλλία ούτε η Γερμανία από μόνη τους. Άρα λέτε ότι όσα ακούγονται ότι έρχεται η ώρα της χειραφέτησης της Ευρώπης, μάλλον είναι υπερφύαλα, κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας. Και ο αμερικανικός παράγοντας, επιστρέφοντας, έχει επιστρέψει, λέτε, στην Ευρώπη, θα εγκαταλείψει τους σχεδιασμούς για τον Ειρηνικό ή θα πάει εκ του διπλού? Αυτό θα το δούμε, διότι η Κίνα, παρά τα όσα λέγονται ότι αυτόματα θα στηρίξει τη Ρωσία, είναι πολύ προσεκτική. Χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας πρότεινε να μεσολαβήσει. Προχτές που ήταν η 50η επέτειος της επίσκεψης του Νίξον και του Κίσιγκερ στην Κίνα, οι Κινέζοι αξιωματούχοι ευχήθηκαν να τα ξαναβρούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα μπορεί να αναδειχθεί και αυτή ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, να φύγει δηλαδή από το στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων του στον Ειρηνικό για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρείτε εσείς ότι τα έχουν βρει η Ρωσία και η Κίνα πλήρως? Όχι. Όχι. Και πλήρως συγκυριακές συμπλέψεις κάνουν. Μέχρι στιγμής και ο Πούτιν και ο Σιτζιπίνγκ ήθελαν να τα βρούνε με τους Αμερικανούς, ο καθένας για λογαριασμό του. Είναι μια λυκοφιλία λίγο πιο σοβαρή από αυτήν του Ερντογάν με τον Πούτιν. Μπορεί η απόφαση για αποβολή από το σύστημα SWIFT να σμπρώξει τους Ρώσους στην αγκαλιά των Κινέζων με ένα παράλληλο σύστημα και ταυτόχρονα να βάλει το εγχείρημα της αποδολαροποίησης, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, αλλά ως εγχείρημα παγκόσμια στην κοινωνία, αλλάζοντας... Είναι ένα ρίσκο λελογισμένο που το παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Τώρα, με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Καπόπουλε, μήπως η Κίνα δεν μιλεί και παρακολουθεί, τεστάρει και το τι κάνει ή δεν κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και το πώς αντιδρούν οι Δυτικοί? Βεβαίως, για να επανέλθει στην Ταϊβάν? Ακριβώς. Η ειρηνική ενσωμάτωση της Ταϊβάν κατά το μοντέλο του Χονγκ Κονγκ είναι άξονας της εθνικής στρατηγικής της Κίνας. Περιμένει την ευκαιρία η Κίνα να ενσωματώσει την Ταϊβάν και όχι μόνον. Να μπορέσει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στην Νότια Συνική θάλασσα και στη θάλασσα της Ιαπωνίας και να μπορέσει να αποσυναρμολογήσει την ορολογιακή βόμβα που λέγεται Βόρεια Κορέα, ζητώντας ανταλλάγματα από τη Δύση. Μάλιστα. Η Βάσο, καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσει η σκληρή ολιγαρχία της Ρωσίας στις οικονομικές κυρώσεις? Δεν θα του πει κάτσε κάτω, μας καταστρέφεις? Είναι ένα ερώτημα, διότι η κύρια δύναμη που έφερε τον Πούτιν στην εξουσία για να αποκαταστήσει μια αυταρχική τάξη μετά τη χαόδη περίοδο Γέλτσιν είναι οι ολιγάρχες. Με κάποιους από αυτούς συγκρούστηκε, κάποιοι τον στηρίζουν ακόμα και οι ολιγάρχες, είναι ένα ερώτημα, οι ολιγάρχες δημιουργήθηκαν με την ανοχή και τη συνενοχή της Δύσης. Όταν έγινε η οργανωμένη ληστεία όλης της κρατικής περιουσίας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, για να έρθω στην Τουρκία, θέλω να σας ρωτήσω. Άρα, εσείς ήδη μας περιγράψατε ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα, ναι, με τις πρώτες ορατές αντιθέσεις. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, προσέξτε, για τους λαούς, για τους πολίτες σε επίπεδο οικονομίας, κύριε Καπόπουλε? Διαβάζετε μονοσήμαντα, δηλαδή μια βαθιά λιτότητα, διότι ο επανεξοπλισμός, μάλλον η βιομηχανική εξοπλιστική φάμπρικα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το New Deal έδωσε θέσεις εργασίας. Μήπως διαβάζεται και αλλιώς? Υπάρχει και αυτό, ο κινησιανός μιλιταρισμός.
υπάρχει και το ότι η πολιτική που ακολουθούσε μέχρι στιγμής η Γερμανία στην Ευρωζώνη δεν είναι πια δυνατή. Τι έκανε η Γερμανία? Είχε φτηνή ενέργεια και σίγουρη ενέργεια από τη Ρωσία και είχε εξαγωγές μαζικές στην αγορά κατά κύριο λόγο της Κίνας. Έτσι μπορούσε να μην έχει ανάγκη τη ζήτηση του Νότου για της Ευρώπης για τα βιομηχανικά της προϊόντα και να τους επιβάλλει μια πολιτική λιτότητας. Τώρα η Γερμανία για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της οικονομικά έχει την ανάγκη της αναθέρμανσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Άρα λέτε ότι σπάνε εξ αντικειμένου οι περιοριστικές πολιτικές στην οικονομία? Γίνονται πολύ υψηλού κόστους. Πολύ υψηλού κόστους. Ας έρθουμε σας παρακαλώ πολύ στην Τουρκία. Είδαμε το παιχνίδι με τα στενά και την κατάληξή του και θέλω μια γνώμη σας. Και είδαμε χθες ότι του θαύματος ο Ερντογάν έπαθε Ζελένσκι. Δηλαδή λέει, καλά πρέπει να υποστούμε και εμείς πόλεμο για να συζητάτε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν βρίσκεται, έχει αν θέλετε ένα πρόβλημα και μια μεγάλη ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί την ώρα που περίπου το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο παραπέντε της ανοιχτής σύγκρουσης με τη Ρωσία να παίζει το παιχνίδι των ελιγμών ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να κάνει ξεκάθαρες επιλογές. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία εκ των πραγμάτων ξαναβρίσκει τη θέση που είχε, τη γεωπολιτική υπεραξία και το ρόλο που είχε την εποχή του ψυχρού πολέμου. Γίνεται ξανά ένα προωθημένο φυλάκι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης στα νότα τότε της Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα της Ρωσίας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να τα ξαναβρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αφήσει πίσω του διενέξεις οι οποίες εκ των πραγμάτων ανήκουν στο παρελθόν υπό τον όρο ότι δεν θα παρενοχλεί την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, στη Λιβύη και δεν θα δημιουργεί εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ, βλέπε Ελλάδα. Έχετε άλλη ανάγνωση, όχι ότι θα προκαλέσει δηλαδή. Μα δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να το συζητάμε σοβαρά τώρα. Ναι, ναι. Την ώρα που βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη απέναντι στη Ρωσία να ανεχθούν ακόμα και τη σκέψη θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Πείτε μου, για σας λοιπόν έχει κάνει πια επιλογή η Τουρκία ή το παίζει ακόμη? Δεν έχει την ευχέρεια επιλογών Ερντογάν. Έχει έναν μονόδρομο. Ή να τα ξαναβρει με τη Δύση ή να χρεοκοπήσει η οικονομία του και να έχει άσχημο τέλος. Άρα εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά που ακούγονται, ότι να θα ανοίξει η όρεξή του, να θα θέσει θέμα ακόμη και για τη Θράκη, είναι μάλλον σενάρια... Θα θέσει θέμα για τη Θράκη και για την αμερικανική βάση της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή, για να λέμε μερικά πράγματα με το όνομά τους. Μα εγώ γι' αυτό σας προκαλώ για να ακούσουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, παραχωρήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες διακομματικά κιόλας, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισε η διαπραγμάτευση για την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Παραχωρήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύτιμη βάση ανεφοδιασμού και προώθησης υλικού πολέμου στις αμερικανικές βάσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για να έρθει η Τουρκία να την ακυρώσει. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα εσείς θεωρείτε ότι είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία? Και τότε εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή λέει ότι κλείνω τα στενά για όλα τα πλοία ή μάλλον εφαρμόζω ακριβοδίκαια τη συνθήκη του Μοντρέ. Κάποιοι διέσπευσαν να πούν, μα ο ρωσικός στόλος του εύξηνου πόντου είναι ήδη μέσα με ελάχιστα πλοία, άρα τους βόλεψε. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί, κύριε Καπόπουλε, εκεί δεν θα είναι τα δύσκολα, αν για παράδειγμα εμπλακεί μια άλλη παρευξήνια χώρα, όπως η Ρουμανία που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Δεν έχει καμία δύναμη επί του παρόντος λόγο να δημιουργήσει θέμα στον εύξηνο πόντο. Άρα δεν βλέπετε ένα τσεκ. Υπάρχει άλλος κίνδυνος, ναι, που τον επισημαίνει ένας σοβαρός Τούρκος αρθρογράφος και αναλυτής. Η Τουρκία να χρησιμοποιήσει και να ερμηνεύσει, να παρερμηνεύσει τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συνθήκη του Μοντρέ για να εμποδίσει σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον κινήσεις του σοβιετικού, του ρωσικού στόλου προς την Ανατολική Μεσόγειο και προς τη Συρία. Μάλιστα. Λέει εδώ η Αγγελική, κύριε Καπόπουλε, άρα με αυτή την προοπτική, πώς θα μας φαινόταν άραγε μια κυβέρνηση στην Κύπρο που θα τα βρίσκε με την Τουρκία? Παιδιά, τώρα τι να σας πω. Τι ερώτημα, τι να σας πει ο κύριος Καπόπουλος πώς θα μας φαινόταν? Η Κύπρος είναι μια... Η Κύπρος έχει την εξής, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ευκαιρία να αναδείξει ότι όταν δημιουργείται ένα προηγούμενο κατοχής ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας, αυτό το προηγούμενο, αν δεν αντιδράσεις άμεσα σε αυτό, το βρίσκεις μπροστά σου σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Με ρωτάει ο Σωτήρης, κύριε Καπόπουλε, μήπως είναι η ώρα, η κρίσιμη ευκαιρία να οριοθετήσουμε από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία ως και να πούμε στους Ευρωπαίους ότι αυτά είναι τα ζωτικά συμφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέστε πόσο μεγαλώνει η ΑΟΣ της Ευρώπης?
νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή ο οποιοδήποτε, είτε στην Αθήνα είτε στην Άγκυρα, θέσει στους Ευρωπαίους ή στους Αμερικανούς διμερείς διαφορές, θα έχει πρόβλημα. Άρα λέτε ότι το timing είναι λάθος, λέτε αυτή. Ακατάλληλο. Mm. Εν κατακλείδη, κύριε Καπόπουλε, ένα ερώτημα που μου το έχουν κάνει κυρίως γυναικείος πληθυσμός και νομίζω ότι έχει μια σοφία όταν θέτει τέτοια ερωτήματα ο γυναικείος πληθυσμός. Κύριε Καπόπουλε, μπαίνουμε σε εποχές τρόμου, λέει, για τα παιδιά μας. Το λένε οι περισσότερες κυρίες. Δυστυχώς ναι. Είστε απόλυτος. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Δεν βλέπω τίποτα. Υπάρχει μια παγκόσμια κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται σε αποδρομή, διότι ανεβαίνει όχι μόνο η Κίνα, αλλά πολλές περιφερειακές δυνάμεις. Και υπάρχει μια πολυκεντρική διάχυση της ισχύως εν μέσω διεθνούς αταξίας, χωρίς να υπάρχει πλαίσιο. Φανταστείτε το 1991, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, να είχαν ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα. Ποιος μπαίνει στο ΝΑΤΟ, ποιος είναι στο ΝΑΤΟ, τι ρόλο έχει η Ρωσία για τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Όλα αφέθηκαν να πάνε και ό,τι θέλει, ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Μάλιστα. Δύο τελευταία ερωτήματα. Ο φίλος ο Βασίλης μας το στέλνει από το Λονδίνο. Καταδικαστέ απόλυτα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Καπόπουλε, μήπως έστω και τώρα θα μπορούσε να δοθεί μία εναλλακτική για να σταματήσουν όλα, και ποια θα ήταν αυτή? Μία δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ και έτσι όμως δεν θα είχαν το δικαίωμα στην αυτοκυριαρχία της ίδια η Ουκρανία? Μα το θέμα, η διένεξη έχει αφορμή την Ουκρανία. Η διένεξη είναι ευρύτερη. Είναι ο ρόλος της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης στις διεθνείς ισορροπίες. Δεν δέχεται η Ρωσία κάτι που η ίδια το προσλαμβάνει ως προσπάθεια καθαίρεσής της από το στάτους της υπερδύναμης. Έχει ένα πεδίο ισοτιμίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πυρηνικά όπλα. Και όταν έχεις ένα τέτοιο πλεονέκτημα, απειλείς ότι θα το χρησιμοποιήσεις. Κύριε Καπόπουλε, λέει ο Γιάννης, ποιος σας είπε, λέει, ότι η Ρωσία δεν θα ήθελε να σμπρώξει στο Αιγαίο και να έχει γείτονες τους Τούρκους? Και συνδυαστικά άλλος Γιάννης λέει, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καπόπουλο γιατί τα ξέρει πολύ καλά, υπάρχει περίπτωση η Ρωσία, α, ενδιαφέρον αυτό, ως αντισυμβαλλόμενο μέρος συνθήκης των Παρισίων του 47, μετά τη λήξη της σημερινής πολεμικής πραγματικότητας, της τραγωδίας, έως αντίμετρο στην κίνησή μας για την αποστολή όπλων, να ζητήσει αυτή την εκκίνηση συζητήσεων περί αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων? Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τα όπλα που στείλαμε είναι συμβολικά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά των περισσότερων χωρών που στέλνουν όπλα. Είναι μια ένδειξη έμπραχτης αλληλεγγύης. Η μόνη, πώς το λένε, μεταφορά οπλικών συστημάτων είναι τα ΜΙΚ-29 που θα παραχωρήσει η Πολωνία προς την Ουκρανία. Εκεί ίσως υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο. Η Ρωσία έπαιζε και θα εξακολουθήσει να παίζει όταν και αν εξομαλυνθεί η κατάσταση ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές διαφορές για να προκαλέσει ρογμές και ρηγματώσεις στις συμμαχίες που στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει, ότι θα γύρει μονομερός ποτέ η Ρωσία υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημα που μας έρχεται από το εξωτερικό επίσης. Κύριε Καπόπουλε, καλημέρα. Οπότε, λέει, αφού είναι έτσι τα δύο στρατόπεδα πια. Ναι. Και δεν διαφαίνεται λύση εξόδου, μήπως τελικά η ανθρωπότητα είναι κοντά στο ποιος θα πρωτοπατήσει το κουμπί? Είμαστε πολύ κοντά στο να χρησιμοποιηθεί στους διπλωματικούς ελιγμούς η απειλή χρήσης πυρηνικής ισχύως. Μάλιστα. Το κουμπί κοντά δεν είμαστε ακόμα. Κύριε Καπόπουλε, προφανώς δεν μας κάνατε την καρδιά, μας την κάνατε περιβόλια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πούμε, σε έναν κόσμο που πια γίνεται περισσότερο δυσμορφωτικός, δεν είναι μόνο τα οικονομικά πια. Όχι, είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα εδώ και 300-400 χρόνια από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648 που τερμάτισε τον Τριακοντιτή Πόλεμο, που ζει χωρίς σύστημα ισορροπιών. Είναι μια γεωπολιτική απορρίθμιση. Όπως καταργήθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, έτσι καταργούνται και οι κανόνες ισορροπίας δυνάμεων που ξέραμε τους τελευταίους 4 αιώνες στην Γυραιά Ήπειρο. Α, και ο Νίκος από το Λονδίνο, μ' αρέσουν οι συμπατριώτες μας. Κύριε Καπόπουλε, ποια δίνεται, λέει, πιθανότητα, αν ο Πούτιν δεν έχει διέξοδο πλέον, έχει δηλαδή εγκλωβιστεί, οι Αμερικανοί, μέσα εισαγωγικά το βάζει, να δώσουν το Ζελένσκι για να μην διαλυθούν τα πάντα? Νομίζω ότι μην υπερβάλλουμε, δηλαδή κάποια όρια και κάποιες κόκκινες γραμμές τις έχουν στο μυαλό τους και ο Λευκός Οίκος
και το Κρεμλίνο. Πρώτο όριο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμπλακούν στην Ουκρανία. Αυτό το επαναλαμβάνει συνεχώς ο Biden, αν το έχετε προσέξει. Ναι, ναι, έτσι. Σωστά το λέτε, σωστά. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα, ένα consensus. Τώρα το θέμα είναι πόσο έτοιμοι είναι οι ίδιοι οι Ουκρανοί που υφίστανται αυτά που υφίστανται να δεχτούν αυτό το consensus. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Πάντως για να δείτε στο 19ο αιώνα, να πω κάτι που αφορά και τον τόπο σας. Ναι. Όποτε εξεγείρονταν οι κριτικοί για να ζητήσουν την ελευθερία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πάρα πολλοί σχολιαστές στην Γαλλία και στην Αγγλία βλέπανε δάχτυλο της Τσαρικής Ρωσίας. Πολύ ωραία. Μέχρι και ο ίδιος ο Μάρξ. Πολύ ωραία. Θεώρησε την επανάσταση του 1866 ως συνωμοσία της Τσαρικής Ρωσίας για να κατέβει προς Νότον. Έχετε δίκιο, ως ανταποκριτής μάλιστα αμερικανικής εφημερίδας τότε ο Μάρξ, αν ενθυμούμε σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καπόπουλε, για μια φορά ακόμη, κυρίως γιατί απαντήσατε στους ακροατές. Αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον σε πρώτο χρόνο. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, γεια σας.